Αρχίζουμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, από το Ναυάγιο με τουλάχιστον 59 νεκρούς που είχαμε ανοιχτά τη πύλου σε διεθνή ύδατα όταν αλλιευτικό σκάφο με δεκάδε παράτυπου μετανάστε ανετράπη μεσοπέλαγα. Στο σημείο επιχείρησαν ελληνικά πλωτά και εναέρια μέσα γιατί για την περισυλλογή των διασωθέντων, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα. Οι έρευνε συνεχίζονται μαζί μα η Μαρία Βούσουλα με όλο το ρεπορτάζ. Υπάρχουν φόβοι η Μαρία για δεκάδε αγνοωμένου, ενώ ο αριθμό των νεκρών αναθεωρείται συνεχώ προ τα επάνω. Συνεχώ. Τώρα είμαστε, Ελένα, στου 59 νεκρού. Έχουμε 104 διασωθέντε. Τέσσερι εξ αυτών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο τη Καλαμάτα με υποθερμία. Να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα, όταν πήραμε πληροφορία από τον Ιταλικό Θάλαμο επιχειρήσεων ότι υπάρχει αλλιευτικό που πλέει βόρεια. Βλέπουμε και τον χάρτη. Το στήμα. Είναι 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά τη Πύλου. Τότε ένα αέριο μέσω τη Frontex το εντόπισε. Δύο φορτηγά στη συνέχεια πλοία το προσέγγισαν και του είπαν αν θέλουν βοήθεια. Εκείνοι αρνήθηκαν, πήραν μόνο τα τρόφιμα. Και μετά οι κλήσει από τον δικό μα θάλαμο επιχειρήσεων ήταν συνεχόμενε, Λένα, Του έκαναν κλήσει αν θέλουν βοήθεια να πάρουν κάποια άτομα. Εκείνοι αρνούνταν πεισματικά και στη συνέχεια αυτό που μπορούσε να κάνει το λιμενικό ήταν να το ακολουθήσει. Μετά από λίγο εκείνο ανετράπη και βυθίστηκε. Η επιχείρηση που έχει στηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη από το λιμενικό. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να σου πω ότι υπάρχουν περιπολο... περιπολικά, ναυαγωσοστικά, φορτηγά του πολεμικού ναυτικού, παραπλέοντα πλοία, ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και τη Frontex. Μη επανδρομένο σκάφο είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο. Να πούμε ότι το σκάφο αυτό το αληφτικό ξεκίνησε από τη Λιβύη. Υπήρχαν και από αυτά που ήταν τα μας, το δικό μα το λιμενικό, αλλά και από την Frontex πάρα πολλά άτομα επάνω στο κατάστρωμα. Οπότε δεν ξέρουμε και πόσα είναι, πόσοι είναι οι αγνούμενοι. Με την Ιταλία και όπως μας είπες είχαν πεισματική άρνηση στο να δεχθούν τη βοήθεια της, την οποία προσέφερε η Ελλάδα σε κατόπιση ενόηση με τις αυτό που έλεγαν είναι ότι αφήστε μα να συνεχίσουμε το ταξίδι μα για την Ιταλία. Δεν δέχονταν καμία βοήθεια παρά τι εκκλήσει του λιμενικού. Οπότε τώρα έχουμε συνολικά, να αναλάβω, 59 νεκρού, 104 διασωθέντε. Και δυστυχώ, Ελένα, όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε ότι αυτό ο αριθμό μεγαλώνει. Ξεκινήσαμε πριν από περίπου δύο ώρε με 17 νεκρού και έχουμε φτάσει τους 59. Πάντω, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Για νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σύνδεση με το λιμάνι τη Καλαμάτα και τον Χρήστο Στρατουλάκο. Στο λιμάνι, όπω θα δούμε, έχουν στηθεί σκηνέ ε, Χρήστο για την προσωρινή φιλοξενία των διασωθέντων. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα. Έχει κάνει και εσύ το ρεπορτάζ. Μα είπε και η Μαρία ότι τέσσερι εξ αυτών νοσηλεύονται σε νοσοκομείο τη Καλαμάτα και υπάρχουν πληροφορίε για δεκάδε αγνοωμένου. Λένα, βρισκόμαστε στο λιμάνι εδώ στην Καλαμάτα. Θα δείτε ακριβώ πίσω μου τα ασθενοφόρα που υπάρχουν και ένα πρώτο χώρο όπου εξετάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι καταφτάνουν εδώ. Πριν από λίγη ώρα, ενημερωθήκαμε επίσημα από το διοικητή τη Εξηγενωμική Περιφέρεια ότι έχει αυξηθεί ο αριθμό των ατόμων που πήγαν στο νοσοκομείο τη Καλαμάτα. Είναι 29 αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν πάει στο νοσοκομείο τη Καλαμάτα. Διότι εδώ λοιπόν στο χώρο που θα δείτε μέσα εξετάζονται από γιατρού οι οποίοι έχουν έρθει εδώ. Υπάρχουν και ασθενοφόρα τα οποία έχουν έρθει από πολλέ περιοχέ τη Πελοποννήσου προκειμένου να μεταφέρουν του ασθενεί. 29 λοιπόν είναι τα άτομα τα οποία μεταφέρθησαν στο νοσοκομείο τη Καλαμάτα. Είναι σε επιφυλακή και τα νοσοκομεία σε Σπάρτη, Τρίπολη και η Παρισία, καθώ ενδεχομένω στι επόμενε ώρε να χρειαστεί να μεταφερθούν και άλλοι ασθενεί από εδώ, από το λιμάνι τη Καλαμάτα. Εδώ είναι και πυροσβέστε και αστυνομικοί, όπω επίση και γιατροί και νοσηλευτέ, αλλά και διασώστε του ΕΚΑΒ και μέλη ε, οργανώσεων που βρίσκονται εδώ προκειμένου να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε αυτούς τους ανθρώπους. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο πληροφορίε που έχουν φτάσει εδώ στην ε, Καλαμάτα. Η πρώτη, ε, όπως ε, σε θέση να γνωρίζω ο Σκάι, είναι από μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εδώ και μερικές ημέρες φαίνεται πως είχε προειδοποιήσει για ένα σκάφος ακυβέρνητο, ε, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη ε, και είχε προσεγγίσει τη Μάλτα ε, εκεί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώ συνέβη και ήταν ακυβέρνητο ε, μέσα στην Μεσόγειο η αναφορά κάνει λόγο για 500 και ίσως και περισσότερα άτομα τα οποία ήταν μέσα στο συγκεκριμένο ε, Σκάφος, με ιπ... ιδιαίτερα επικίνδυνε και ειδικέ συνθήκε, γιατί όταν ανετράπηκε το πλοίο ήταν πολύ, πολύ δυνατό ο αέρα. Ενώ να σα πω ότι υπάρχει και μια δεύτερη πληροφορία: ότι τα άτομα, οι διακινητέ, προκειμένου να προσπαθήσουν να κρύψουν την κατάσταση από τι ελληνικέ αρχέ, που όπω είπε και η Μαρία, έσπασαν κατευθείαν στο σημείο, κλείδωσαν κάποια άτομα μέσα στο αμπάρι του πλοίου είναι... για να μην καταλάβουν οι ελληνικέ αρχέ ότι πρόκειται για κυκλώματα διακίνηση μεταναστών. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε, Χρήστο, μιλάμε για την πάγια για τακτική των δουλεμπόρων να επιλέγουν άσχημες καιρικέ συνθήκες για να κάνουν αυτά τα ταξίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ Χριστό για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.